Πρόκειται για ένα παραδοσιακό τοπικό πολυφωνικό χορό που το χορεύουν οι κάτοικοι της περιοχής την εβδομάδα της Λαμπρής, στην πλατεία του χωριού και στα παρεκκλήσια. Μπροστά χορεύουν οι φουστανολοφόροι και οι βρακοφόροι, άνδρες και γυναίκες με τις τοπικές σουλιώτικες παραδοσιακές στολές. Ακολουθούν οι υπόλοιποι άνδρες κατά σειρά ηλικίας, στη συνέχεια οι γυναίκες και τέλος τα μικρά παιδιά. Τους στίχους των τραγουδιών που μιλούν με την αγάπη, την ξενιτιά και τον πόλεμο τραγουδούν οι πρώτοι μισοί και στη συνέχεια τους επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Η αποκορύφωση του χορού γίνεται την Παρασκευή του Πάσχα, το απόγευμα, μετά το πανηγυρικό Αναστάσιμο Εσπερινό της Αγάπης στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος και με την καθολική συμμετοχή των συγχωριανών και πλήθος κόσμου από τα γύρω χωριά. Γίνεται το δίπλωμα του χορού την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος, με τον ιερέα και τους τοπικούς άρχοντες του χωριού να ηγούνται του ιδιότυπου και μοναδικού αυτού χορού. Το έθιμο αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά στην πλατεία των Παπαδατών. Ο παραδοσιακός χορός Καγκελάρης είναι ένας χορός που τραγουδάνε και χορεύουν οι παπαδιώτες την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα της Λαμπρής στην πλατεία του χωριού, καθώς και την Τρίτη του Πάσχα στο προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, την Παρασκευή του Πάσχα στο εξοπλίσι της Ζωοδόχου Πηγής και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην πλατεία του χωριού, όπου στο τέλος γίνεται το δίπλωμα του χορού. Το όνομά του το οφείλει στα καγγέλια, δηλαδή το δίπλωμα του χορού. Χορεύεται χωρίς ένα οργόνι συνοδεία, με άνδρες και γυναίκες χορευτές με ρυθμικό σχήμα. Οι χορευτές είναι πιασμένοι από τον μπράτσο. Μπροστά μπαίνουν οι γεροντότεροι, ακολουθούν οι νεότεροι, έπονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Προηγούνται φυσικά οι έχοντες φορέσει τις παραδοσιακές σουλιώτικες φορεσές. Υπάρχει αντιφωνία κατά την εκτέλεση των τραγουδιών, δηλαδή οι γεροντότεροι που προηγούνται, τραγουδούν τους πρώτους στίχους και στη συνέχεια ακολουθεί η επανάληψή τους από τους υπόλοιπους χορευτές. Η αναδίπλωση του χορού γίνεται από τον πρώτο χορευτή του καγκελάρι του χορού ή από τον εφημέριο της ενορίας που τιμητικά προηγείται των χορευτών. Τα τραγούδια αναφέρονται στην Παναγία μας, την εορτή του Πάσχα, τον Άγιο Γεώργιο, τους αγώνες των σουλιωτών, την έξοδο του Μισολογγίου, την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, την αγάπη, τη φύση και την ξενετιά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, που μας τίμησε με την παρουσία του, τον κύριο Μπάρκα, τον υφυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα, τον δήμαρχο Ζηρού, τον κύριο Νικόλαο Καλατζή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα είναι δίπλα μας και πάντα στηρίζει το Σύλλογο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στράτο Ιωάννου και να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Είναι ο κύριος Στράτος Ιωάννου, ο κύριος Σπύρος Κυριάκης, ο κύριος Τάκης Παπάς, είναι ο κύριος Αχνούλας, ο κύριος Αχνούλας. Θέλω να τους ευχαριστήσω ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου για τη χορηγία που είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο.